Κοίτα τώρα, για να πάω εδώ εκεί, πρέπει να κάνω τον κύκλο. Α, βάλω ντίζελ. Σε όλο τον κόσμο τα roundabout ή αλλιώς κυκλική κόμβη δουλεύουν μια χαρά, γιατί είναι σωστά μελετημένοι. Εδώ αποφασίσανε μια μέρα να φτιάξουν έναν κόμβο ο οποίος συνδέει δρόμους με τεράστια κυκλοφορία. Και τον φτιάξανε τόσο μικρό όσο μια πισίνα από τα τζάμπο. Και οι ουρές φτάνουν εκεί και ακόμα παραπέρα που δεν φαίνεται. Γιατί είναι τόσο στα τους όλοι. Λοιπόν, Νότια Εύβοια σας έχω πάει. Δεν σας έχω πάει. Σήμερα θα σας πάω. Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Είναι πολιούχος της Χαλκίδας. Που σημαίνει ότι σήμερα είναι αργία. Ωραία, πάει σπασμένο το στρογγυλό φανάρο. Αθάνατα είναι αυτά, ρε, δεν παθαίνουν τίποτα. Βασικά είναι ένας φίλος εκεί. Έχει ένα σπίτι. Βεσπούλα, τα σπάει. Βέβαια, το πιο λογικό θα ήταν να πάμε το αυτοκίνητο. Αλλά δεν το ίδιο, ρε. Εδώ είναι αμάρυνθος. Έχει και να πιεις το καφεδάκι σου εδώ, δίπλα στη θάλασσα. Καλό είναι. Οπ, γεια σας. Α, δεν είναι κανένας μέσα. Α, τι ωραία. Ωραία, μαλάκα, κρατήρας. Και να οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Το είχα πει και στο προηγούμενο βιντεάκι. Αυτά τα γουστάρω τρελά. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις σανίδες του σερφ. Εγώ όμως, γεια σας. Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτή τη στροφή τη θυμάμαι χαρακτηριστικά και θα σας πω πως τη θυμάμαι. Όταν έδωσα για δίπλωμα και έπρεπε να φύγω από τη Χαλκίδα και να έρθω εδώ λίγο πριν το Αλιβέρι να δώσουν σε μια ειδική πίστα, η οποία πίστα ήταν ένα κομμάτι δρόμου όπως βλέπουμε αυτό εδώ, έτσι, 40 μέτρα, τέλος. Τρέμε GP, που είσαι ρε Ducat, να τα πεις, εσύ που ξέρεις. Α, βέβαια, είχα ήδη μηχανή, είχα την Transalp. Λοιπόν, οδηγώντας λοιπόν από τη Χαλκίδα μέχρι την υποτιθέμενη πίστα, τη μηχανή του δάσκαλου, αυτά που είχα μάθει ήταν τα πράγματα τα οποία έπρεπε να ξέρω για να περάσω τις εξετάσεις μου. Φίλε, έφυγα σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα. Αν ερχόταν αυτοκίνητο, με είχε καπακώσει κατευθείαν. Εκεί στο βάθος είναι το Αλιβέρι. Το ξεχωρίζεις από μακριά γιατί έχει τον σταθμό της ΔΕΗ εκεί. Με δύο χαρακτηριστικά φουγάρα. Αυτά εδώ που φαίνονται είναι ιχθυοκαλλιέργειες. Θα περάσουμε τώρα από πάνω να τα δείτε. Το κακό με αυτό το δρόμο είναι ότι έχει συνέχεια κίνηση, ρε γάμο. Πού πάμε, από εδώ. Εδώ είναι Αλιβέρι, δεν πάμε μέσα από το Αλιβέρι, θα πάμε γύρω γύρω. Να μπλέξουμε μέσα στην πόλη. Να και το εργοστάσιο που έλεγα πριν. Εδώ λέει Σκύρος, μήπως να τα παρατήσω όλα να πάω στη Σκύρο, ρε φίλε. Πάρω το ferry boat. Σε καμιά ωρίτσα νομίζω πως είναι, μία μισή ώρα. Θα πίνω το καφεδάκι μου στη Σκύρο. Δεν είναι κακό. Σήμερα δεν έχω και το GPS, όπως βλέπετε το έχω βγάλει όλο εδώ το σύστημα. Γιατί σκέφτομαι να κάνω μια πατέντα με όλο αυτό. Εγώ πατέντα, πώς. Κάπως να το τοποθετήσω εδώ μπροστά. Αλλά έχει αρκετή δουλίτσα για να το κάνω αυτό, με τον τρόπο που το σκέφτομαι τουλάχιστον. Θέλω να φαίνεται έτσι όμορφο. Οπότε σήμερα πάω χωρίς GPS. Βέβαια η προϊστορία δείχνει ότι και με GPS που πάω τι κατάφερα. Απλά φανόμουν με GPS. Τώρα θα έχω και τη δικαιολογία ότι δεν είχα GPS, ρε φίλε. Το χάσα. Τη στροφή την έχασα. Για να δω, ρε, πάμε καλά. Εντάξει, όλα κομπλέ. Να
εδώ είναι το Νεοχώρι. Αυτή ήταν η διασταύρωση για Κάλαμο, άρα σωστά πάω, συνεχίζω από εδώ. Το ζωντανό GPS που τα ξέρω όλα. Πλησιάζουμε. Όχι δεύτερη φορά καμ***. Και πάνω από το μπουφάν. Τώρα θα μου πείτε γιατί φωνάζω. Λοιπόν, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα πάνω στη μηχανή με τσίπησε σφίγγα. Ω, και πονάει το μπουρ***. Τα πήρα στο κράνος τώρα μιλάμε. Τι τσιμπάς μωρή ηλίθεια, τι τσιμπάς να πούμε, τι σου κάνα. Και ήθελα να κάνω ένα motovlog για αυτό και μόνο το λόγο, γιατί τις προάλλες με τσίπησε πάλι σφίγγα πάνω στη μηχανή. Είχα αποφασίσει να πάω για μπάνιο, ήξερα ότι κανονικά δεν πρέπει να φοράμε καλοκαιρινά ρούχα πάνω στη μηχανή, ήμουνα με σορτσάκι, βερμουδίτσα. Και έρχεται μία στο πόδι και γεια σας. Και ήθελα να το γράψω για να πω, παιδιά, μην βάζετε βερμουδίτσες και τέτοια πράγματα, γιατί μπορεί εύκολα να σας τσιμπήσει ένα έντομο και εγώ δεν πίστευα ότι θα μου συμβεί και μου συνέβη. Και τώρα ρε πάνω από το μπουφάν και πού βρήκε τρύπα και με τσίπησε από μέσα. Είπαμε έχει διχτάκι το μπουφάν, αλλά πού ρε φίλε. Ευτυχώς δεν έχω τέτοια θέματα με αλλεργίες και τέτοια, αλλά για όνομα ρε παιδιά. Πονάει όμως αυτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η πλατεία πού είναι αυτή, α? Πλατεία, υπάρχει πλατεία. Φαρμακείο κλειστό, να πέραμε λίγο αμμονία ρε γάμο του. Φτάσαμε. Πού τα πήραμε τη σφίγγα στο κρανίο. Μάλλον αυτό θα εννοεί η πλατεία. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μάλλον στην πλατεία με έχει ένα άγαλμα, τότε είναι αυτό, μνημείο της κατά είναι αυτό. Ναι, έρχομαι. Να σου πω, έχεις τέτοιο αμμονία, τίποτα, για τσιμπήματα. Τι τσίπησε τίποτα. Τώρα που ερχόμουν άλλη μια σφίγγα με τσίπησε, με έχουν έρωτα. Θα φέρω τώρα. Οκ, άντε κορίνα, τα λέμε σε δύο λεπτά.